Με ιστεροβουλία μελέτησαν τις πράξεις μου. Στα διφορούμενά μου ευθέως έδωσαν απάντηση. Στο πρετόριο, στον Καϊάφα, στο έκτακτο στρατοδικείο των Ισπανών εξορίστων, βιαίως με προσήγαγον. Μου αφαίρεσαν τον τίτλο του σχοινοποιού. Μου αφαίρεσαν τον τίτλο του αγκιοπλάστη. Μου αφαίρεσαν τον τίτλο του ποιητή. Τώρα σέρνομαι στις θέρμες του Καρακάλα. Στις ταβέρνες των Τρικάλων τα βράδια συναντώ άγνωστους Ρωμαίους, στρατιώτες του Νέρονα, του Μεγαλέξανδρου, μέλη της αυλής κάποιου Αλεξανδρινού Καβάφη. Τώρα τα βράδια συναντώ άγνωστους Κορίνθιους, Θεσσαλούς, εργάτες από την Όστια. Τουλάχιστον αν είχα φτιάξει μια πανοπλία κείνη τη μέρα που πέρασα από τη Σπάρτη, ίσως να επιζούσα. Εμένα μου αρκεί που δεν καταδέχτηκα να κρατήσω την αναπνοή μου ώσπου να πεθάνω, όπως οι Ρωμαίοι στρατιώτες που γνώρισα.